η Βιολέτα Σολιδάκη. Και ο ταξιάρχης Μπελγιάννης. Σας καλούν σε μια μεταμεσονύκτια διαδρομή στα μονοπάτια του σκοτεινού δάσους. Για να σας αφηγηθούν τις ιστορίες του. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα σπίτι που έκλαιγε. Και όλοι μέσα σε αυτό το σπίτι κλαίγαν κι αυτοί. Μια φορά ήταν δύο αδέρφια. Ο σκύλος του σπιτιού. Και ανοίξανε κουβέντα βαριά. Ακουμπισμένο στο χαλάκι μπροστά από την πόρτα. Σοβαρή. Η μουσούδα του ανάμεσα στα πόδια. Ποιο κυβερνάει τον κόσμο. Και τα δάκρυα να τρέχουν. Το δίκιο. Όταν. Ή το άδικο. Ένα πρωί, Κυριακή ήταν, σηκώθηκε να πάει στην εκκλησία, λέει η γυναίκα, και είπε το άντρος της, εγώ θα το πάρω το παιδί και τον πρώτο που θα βρω θα του το δώσω να μου το βαφτίσει. Ο λόγος έφερε αντίλογο. Βάφτις το άλλο, δεν το κρατώ. Και τόσο πολύ οργίστηκαν όλα μεταξύ τους. Πήρε το στρατζί. Η εκκλησία μακριά. Το δίκιο. Κάθισε να ξαποστάσει να φύγει το στη βρύση. Ήταν μια γυναίκα και παιδί έγινε μακριά. Όχι μωρέ, το άδικο.